Γεια σας κύριε Νικολαίδη, πείτε μας τι είχε ο Ιδράτης στο παιχνίδι το σημερινό που δεν το είχε στο Πιθαγόρα. Και πήρε αυτή τη σπουδαία νίκη μέσα στο πιστό δημοσίου του παρελθόντος. Ένα από τώρα που μου άδειασα λίγο το παιχνίδι, μετά από όλα αυτά που είδαμε τις εικόνες, μπορώ να πω ότι είχαμε περισσότερο άγχος, παρότι είχαμε το πλεονέκτημα της έδρας. Είναι πολύ διαφορετικό αυτό με το πλήγιο. Σταματήσαμε στον πρώτο συγγραμμικό περίοδο αίτητο. Αυτό μας έδωσε ένα επιπλέον βάρος. Ξέραμε ότι ο ελληνικός θα έρθει διαφοροποιημένος για να παίξουμε το παιχνίδι. Είναι πιο έμπειρη ομάδα, είναι καλή ομάδα, λογικό είναι οι δύο δυνατότερες ομάδες που παίζουν στην Ελλάδα. Και πιστεύουμε ότι θα είχαμε, εγώ δηλαδή το πίστευα, όσο και να θέλουμε να βγάλουμε το άγχος από τα παιδιά, δυστυχώς παίζουμε ένα άθλημα το οποίο είναι 60% ψυχολογία και όχι μετά όλα τα άλλα. Σύντομα είναι νερό της ηλικίας, το οποίο δεν θέλουμε να το κάνουμε εμείς, αλλά παίζει ρόλο όταν έχουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά έμπειρες από πάνω. Πάντως έγινε ένα καλό παιχνίδι σε θέμα διακύμανση του σκορ, έτσι ανατροπές. Είμαι ευχαριστημένος από τα παιδιά γιατί κάναν κατάθεση ψυχή σήμερα. Αξίζανε την νίκη. Το πιστεύαμε, να σας πω την αλήθεια, το πιστεύαμε γιατί από την αρχή τους είχα πει κάποια στιγμή ότι εγώ το βγάλω σε την Τετάρτη γιατί θα πρέπει να το ναι, και βέβαια το εννοείται και όλα αυτά. Πάντως συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες γιατί δείξανε πολύ καλό θέαμα στον κόσμο. Τι να περιμένει ο κόσμος κατά, και τι περιμένετε εσείς από την ομάδα. Τώρα το βάρος πάει σε εμάς, το άγχος πάει σε εμάς, πάλι παίρνουμε στην έδρα μας. Αλλά πιστεύω ότι με αυτή την νίκη θα πάρουμε, θα ανεβούμε λίγο ψυχολογικά. Αυτό χρειαζόμαστε. Έχουμε παιδιά τα οποία μπορούν να κάνουν πράγματα δεδομένη στιγμή ό,τι ζητήσουμε εμείς από την πλευρά του πάγκου. Και πιστεύω ότι θα ανταπεξέλθουν. Πρώτα απ' όλα θέλω να γίνει ένα παιχνίδι που να το ευχαριστήσουν και τα παιδιά και ο κόσμος. Και μετά όλα τα να κερδίσει το βόλιο. Αυτό είναι που θέλουμε πιο πολύ. Γιατί κακά τα ψέματα η ομάδα που παίζουμε είναι νεανή. Πλην του Λίμπερο και τη Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στην ομάδα σα. Και εσεί ευχαριστώ πάρα πολύ για την προβολή που κάνετε στο άθλημα. Σα θέλουμε κοντά μα. Εύχομαι να έχουμε πάντα τέτοια. Γεια σα. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Να είστε καλά.